Καιρό έχουμε να τα πούμε. Με ακεραιότητα τίποτα άλλο δεν μετράει. Χωρίς ακεραιότητα τίποτα άλλο δεν μετράει. Το απόφευγμα αυτό που αποδίδεται στον Winston Churchill από τις κορυφαίες προσωπικότητες του 20ου αιώνα και πατέρα της νίκης συμπυκνώνει μέσα σε λίγες λέξεις μια μεγάλη αλήθεια. Ότι το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και της διαδρομής κάθε ανθρώπου έχει να κάνει με το αν είναι καθαρή η ματιά του, καθαρό το κίνητρό του, με το αν συναλλάσσεται με τους άλλους με ειλικρίνεια, με το αν η συμπεριφορά του είναι διαυγής και τα αισθήματά του ανυστερόβουλα. Αν τα έχει αυτά, έχει ήδη το μείζον. Αν δεν τα έχει, τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει την έλλειψη. Αν τα έχει, θα διαπρέψει και θα αφήσει θετικό αποτύπωμα. Αν όχι, θα βλάψει τους γύρω του και την κοινωνία γενικότερα. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ήταν πάνω απ' όλα ένας ακέραιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ευθύς, ντόμπρος και αληθινός. Ένας πολιτικός που αντίθετα με πολυάριθμες άλλες περιπτώσεις ήταν ξένος στην υποκρισία, την υστεροβουλία και την προσποίηση. Όταν πίστευε κάτι, το έλεγε και το υποστήριζε με πάθος. Όταν θύμωνε, σκοτίνιαζε ο ουρανός. Όταν χαιρόταν, φωτιζόταν το πρόσωπό του, ενθουσιαζόταν και γέλαγε με τον άδολο τρόπο ενός μικρού παιδιού. Δεν ήταν εύκολος άνθρωπος ο Κεφαλογιάννης. Είχε ισχυρές αντιλήψεις, τις οποίες υπερασπιζόταν παθιασμένα. Ήταν επίμονος, δεν το έβαζε κάτω ποτέ. Είχε το θάρρος της γνώμης του. Ακόμα και όταν ήξερε ότι αυτή δεν ήταν δημοφιλής ή εκείνη που θα επικρατούσε. Τον θυμάμαι συχνά να υποστηρίζει τις απόψεις του με πείσμα, με ζέση, συχνά κόντρα σε όλους τους άλλους. Σε πολλές από αυτές που δεν μπόρεσε να επιβάλει, αποδείχτηκε εκ των υστέρων ότι είχε δίκιο. Η φύση του αυτή τον οδηγούσε όχι σπάνια σε συγκρούσεις, σε αντιπαραθέσεις, σε διαφωνίες και έντονους διαλόγους. Πάντα με ευπρέπεια, αλλά με πάθος και πίστη. Είναι όμως και αυτό δείγμα ανθρώπου καθαρού και έντιμου, με ξεκάθαρες ιδέες και προσήλωση στα ιδανικά του. Επικαλούμε και πάλι τον Τζόρτσιλ. Έχεις εχθρούς. Καλώς. Αυτό σημαίνει ότι ύψωσες το ανάστημά σου για κάτι, τουλάχιστον κάποτε στη ζωή σου. Ο νεαρός γιατρός από τα Ανόγια εξελέγει για πρώτη φορά, ακούστηκε ήδη, βουλευτή το Μάιο του μακρινού 1958. Γόνος μεγάλης και ιστορικής οικογένειας, επιστρατεύθηκε να στελεχώσει το ψηφοδέλτιο τότε της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και όπως ο ίδιος διηγείται με τον εκφραστικό του τρόπο, ήταν μια σειρά συμπτώσεων που οδήγησαν στην εκλογή του. Οι πολλές συμπτώσεις όμως δεν μπορεί να είναι απλές συμπτώσεις αλλά προμήνυμα της μοίρας. Αυτός ο πρωτόβγαλτος βουλευτής του 58 έμελε να διαγράψει μία από τις μακροβιότερες και πιο αξιοσημείωτες πορείες του δημόσιου βίου της χώρας μας.
μισό αιώνα μέλος του Κοινοβουλίου, 6 φορές μέλος της κυβέρνησης, κορυφαίο ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντικό και ανεξίτηλο το έργο του. Αναρρύθμιτες οι ευεργετικές παρεμβάσεις του προς όφελος της ιδιαίτερης πατρίδας του. Και αίρια η συμβολή του στο σχεδιασμό και λειτουργία του ΕΚΑΒ, του 166 δηλαδή, ως Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών το 1976. Το 1980 συντάσσει το νομικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ως Υφυπουργός Εσωτερικών. Το 1989 ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης αποφασίζει την καταστροφή των φακέλων κοινωνικών φρονημάτων, βήμα ουσιαστικό και συμβολικό για την υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και την εθνική συμφίωση. Με ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο Υπουργείο Τουρισμού και αργότερα Εσωτερικών, που θύτευσε με επιτυχία το 90-91 και το 92-93 αντίστοιχα. Πάντα ασυμβίβαστο σε θέματα αρχών. Όπως ήδη τονίστηκε, σε τέτοια ζητήματα δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Όταν διαφώνησε ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα το 89 με την απευθείας ανάθεση των ψηφιακών παροχών του ΟΤΕ, παρετήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη από την υπουργική του ιδιότητα. Αλλά και νωρίτερα, στα χρόνια της Απριλιανής Δικτατορίας, αντιτάχθηκε ενεργά, ανέπτυξε αντιστασιακή δράση, υποστήριζε με θέρμη την επάνωδο της δημοκρατικής ομαλότητας, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί ενώπιον του στρατοδικείου. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ανήκε σε μια γενιά πολιτικών που η βασική τους φιλοδοξία ήταν η προσφορά στην πατρίδα και τους συμπολίτες του. Αντί μακράς ανάλυσης στο σημείο αυτό, θα προσφύγω σε ένα απόσπασμα του Γεωργίου Ράλη, όταν για να αντικρούσει τις συκοφαντίες του δικτατορικού καθεστώτος συνέγραψε το 1971 μια μελέτη με τίτλο «Η αλήθεια για τους Έλληνες πολιτικούς». Γράφει λοιπόν ο Γεώργιος Ράλης: «Η πολιτική έφελξε από τις πρώτες μέρες της ιδρύσεως του νέου κράτους τους εκλεκτότερους Έλληνες πολίτες. Και οι εκλεκτοί αυτοί πολίτες που διάλεξαν την πολιτική για να σταδιοδρομήσουν και αδιαφόρησαν για τα επαγγέλματα που θα μπορούσαν εύκολα να αναδυθούν και να πλουτίσουν, αφοθεώθηκαν στο καθήκον με όλη τη δύναμη της ψυχής τους και τερμάτισαν τη σταδιοδρομία τους φτωχότεροι από ό,τι ήταν όταν για πρώτη φορά αναμίχθηκαν στα κοινά. Μια γενιά πολιτικών που διακρίνονταν για την ευπρέπεια, την εντιμότητα, την αγάπη για τη χώρα και το λαό, την αίσθηση του καθήκοντος και της αποστολής του. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελος Αβέροφ, Γιάννης Αλευράς, Αναστάσιος Πεπονής, Παναγής Παπαλιγούρας, Ηλίας Ηλιγού και πολλοί άλλοι βεβαίως, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της σχολής που ανήκε και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Προφανώς δεν ήταν όλα τέλεια. Προφανώς δεν είναι όλα μαύρα σήμερα. Η σύγκριση όμως δεν είναι ούτε χαρμόσυνη, ούτε υποσχόμενη για το μέλλον. Στη μακρά δημόσια διαδρομή του, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είχε τρία μεγάλα πάθη, όπως ο ίδιος τα ονομάτιζε. Πάθος για την πατρίδα, πάθος για την Κρήτη και τους ανθρώπους της, πάθος για την παράταξή του. Η αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Νόγια, το Ρέθυμνο, την Κρήτη συνολικά ήταν παροιμιώδης. Πάντα έτοιμος να στηρίξει πρωτοβουλίες και προσπάθειες για την ανάπτυξή της, την προώθηση έργων υποδομής και επενδύσεων, πάντα πρωτοπόρος σε ιδέες και σχέδια για την πρόοδο του τόπου του. Αναρρύθμιτα τα έργα στην περιοχή που φέρουν τη σφραγίδα του. Αυτή η αγάπη απευθυνόταν και στους συμπολίτες του. Παρών, προσιτός και ενεργός στα προβλήματα των απλών ανθρώπων και μάλιστα διακρίτως των πολιτικών τους προτιμήσεων. Στην εποχή
πριν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα social media, τους επαγγελματίες επικοινωνιολόγους και image makers, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είχε άμεση, προσωπική, αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες. Για περισσότερο από μισό αιώνα τους άκουγε, τους στήριζε, νοιαζόταν για αυτούς. Ίσως ενίοτε και σε σημείο υπερβολής. Ήταν πάντα δίπλα τους, αποδεικνύοντας ότι αυτή η αμεσότητα, το δέσιμο με τους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο, είναι το ισχυρότερο και σταθερότερο πολιτικό κεφάλαιο που μπορεί να κερδίσει με τη συμπεριφορά του ένα δημόσιο πρόσωπο. Γράφει ο ίδιος για το βιβλίο του «Το χρονικό μιας πορείας 50 χρόνια αγώνων» που εκδόθηκε ένα μόλις χρόνο πριν φύγει από τη ζωή. Γράφτηκε κυρίως για να παροτρύνει τους νέους ανθρώπους να μην παρασυρθούν από το γενικότερο κλίμα απαξίωσης της πολιτικής ζωής και αφήσουν τη διαχείριση των υποθέσεων του τόπου τους σε ανθρώπους αδιάφορους, ωφελημιστές ή, σε εισαγωγικά, επαγγελματίες της πολιτικής. Γράφτηκε, είναι τα δικά του λόγια αυτά, γράφτηκε για να τους δείξει ότι αν κανείς αγαπά τον τόπο του, μπορεί να αποβεί χρήσιμος αυτόν και να του προσφέρει πολλά. Και είναι βέβαιο ότι η ανταπόδοση που θα έχει, όχι στον υλικό τομέα, αλλά κυρίως σε επίπεδο αισθημάτων, συγκινήσεων και εμπειριών, θα είναι μεγάλη. Εξίσου παθιασμένος ήταν με την παράταξη που υπηρέτησε με συνέπεια και πίστη όλες αυτές τις δεκαετίες. Στάθηκε πάντα μπροστάρι σε όλους τους αγώνες της, παρών στις καλές και τις δύσκολες ώρες της, υπερασπιζόμενος την ιδεολογία και την ιστορία της. Ακόμα και όταν κάποτε πικραινόταν, ποτέ δεν έπαψε να αγωνίζεται για την ενότητα και το σφρίγος της. Υπηρέτησε με εντιμότητα όλους τους ηγέτες της, βάζοντας πάντα το συλλογικό καλό πάνω από τις όποιες θεμητές φιλοδοξίες του. Είχε αυτή την σπάνια αίσθηση χρέους απέναντι στους πολίτες, τις ιδέες, τις ρίζες και την ιστορική διαδρομή της παράταξης που χαρακτηρίζει μόνο τους ξεχωριστούς ανθρώπους. Είχε ακόμα την ασυμβίβαστη προσήλωση στα θέματα διαφάνειας. Διάβγεια και διαφάνεια είναι άλλωστε θεμελιώδη ζητούμενα για σύνομο και ομαλό δημόσιο βίο. Ακόμα περισσότερο όταν προκύπτουν ζητήματα όπως αυτό της παρακολούθησης τηλεφώνου πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφου ή κάθε πολίτη. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις η κάθαρση επέρχεται μόνο εφόσον αποσαφινιστούν πλήρως. Το θέμα είναι τόσο βαρύ και σοβαρό που δεν επιτρέπεται ούτε αντέχεται να μείνουν σκιές ή οβόλες για τη δημοκρατική ομαλότητα. Φως λοιπόν, άπλετο φως. Το να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνομο, τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας, που είναι αδιανόητο. Παραμένει όμως επιτακτική ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοι και με ποια δικαιολογία ζήτησαν κάτι τέτοιο και ποιοι και πώς το ενέκριναν. Η επίκληση του απορρίτου σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Όλα στο φως λοιπόν και από εκεί και πέρα απαραίτητες και με διακομματική συνεργασία οι διορθώσεις του θεσμικού πλαισίου, θεσμικού καθεστώτος που διέπει και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την εν γέννη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Αυτά τα στοιχειώδη για να αποτραπεί η περαιτέρω απαξίωση των θεσμών. Κυρίες και κύριοι, πάνω απ' όλα ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είχε πάθος με την Ελλάδα. Την αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας και την υπεράσπιση των εθνικών της δικαίων. Μεγαλωμένος στα δύσκολα χρόνια του πολέμου, της κατοχής και
και του εμφυλίου. Είχε πλήρη επίγνωση και ευαισθησία στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Στα μεγάλα εθνικά θέματα δεν χωρούν παραχωρήσεις, συνήθιζε να λέει. Ακόμα αντυχεί στα αυτιά μου η μόνιμη εποδός του για την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας και ενιαίας εθνικής στρατηγικής. Η διαχρονικά υπεύθυνη και δικαιωμένη αυτή στάση αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα στις μέρες μας. Το διεθνές σκηνικό έχει εισέλθει σε φάση αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης. Η απαράδεκτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η παράταση του πολέμου εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την διεθνή ειρήνη και ευταξία. Ήδη είναι παραπάνω από εμφανής η πιθανότητα εντάσεων ίσως και αναφλέξεων και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Νοτιοανατολική Ασία, λόγω Ταϊβάν, αλλά και στα γειτονικά μας Βαλκάνια. Και όλα αυτά εν μέσω ενεργειακής, επισιτιστικής και οικονομικής κρίσης που επιβαρύνει δυσβάστακτα τις ευρωπαϊκές χώρες, πρωτίστως βέβαια τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Η δε εικόνα της Δύσης μπροστά στο καινοφανές σκηνικό και τις προκλήσεις των αναθεωρητικών δυνάμεων είναι αποκαρδιωτική. Εμφανές έλλειμμα ηγεσίας, αδύναμες ή υποκατάρρευση κυβερνήσεις, αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια και απαξίωση των πολιτικών συστημάτων. Ειδικά μάλιστα στην Ευρώπη, που προφανώς μας αφορά και πιο άμεσα. Είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη να αφυπνιστεί, να πάρει πρωτοβουλίες, να αντιδράσει συντονισμένα και τολμηρά. Διαφορετικά μας περιμένουν δυσάρεστες εξελίξεις. Για τη χώρα μας η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, γιατί αντιμετωπίζει επιπρόσθετα την κλιμάκωση της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας σε όλα τα μέτωπα, από την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο μέχρι το Αιγαίο και τη Θράκη. Αψηφώντας κάθε έννοια σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων, επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo και να επιβάλλει την ηγεμονία της. Δυστυχώς, άλλοτε με τη σύμπραξη και άλλοτε με την ανοχή ή επιτίδια ουδετερότητα των βασικών πρωταγωνιστών της διεθνούς ζωής. Είναι μέσα στο ζωφερό αυτό σκηνικό που καλείται η χώρα μας να αναδείξει τον καλύτερό της εαυτό, διευρύνοντας τα διεθνή της ερίσματα, βελτιώνοντας διαρκώς την αμυντική και αποτρεπτική της ικανότητα και κυρίως, πάνω απ' όλα, διαφυλάσσοντας και σφυριλατώντας την εθνική ομοψυχία και την αποφασιστικότητα του συνόλου του ελληνισμού να αποκρύψει παντιοτρόπως κάθε απόπειρα σφετερισμού των δικαίων του. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, πέρασαν ήδη 10 χρόνια που ο Γιάννης Κεφαλογιάννης έφυγε από κοντά μας. 10 χρόνια δεν είναι λίγα, μοιάζει όμως σαν χθες. Η καθαρή ματιά του, το φωτεινό του χαμόγελο, η λεβεντιά και η ντοπροσύνη του είναι ζωντανά στη μνήμη μας. Πρωτίστως για την οικογένειά του, τη σύζυγό του Ελένη, την τόσο διακριτική, συνάμα όμως στιβαρή παρουσία δίπλα του, τις κόρες του Χριστίνα και Δανάη και βέβαια την Όλγα που επάξια βαδιά στα χνάρια του, τα εγγόνια και τους συγγενείς του, τους Σιγοριανούς και τους συντοπίτες του, Ανογιανούς, Ρεθυμιώτες, Κρητικούς και πολλούς ακόμα σε όλη την Ελλάδα. Και θα μου επιτρέψετε να πω για όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον ζήσουμε από κοντά και το προνόμιο να μας τιμήσει με τη φιλία του. Αντί επιλόγου, άλλο τον άσε αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τσιφτάνεις.